ο Μέτερνιχ μονίμως καταδίκαζε τον χημερικό και αφηρημένο χαρακτήρα των πολιτικών θεωριών του Καποδίστρια. Χωρίς να κατονομάζει τον Μέτερνιχ, ο Καποδίστριας έγραψε το 1820 ότι όταν τα ανακτοβούλια της Ευρώπης έκαναν ειρήνη το 1815, θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπογράψαμε συνθήκες που συνομολογούσαν όχι την πρόθεση να δημιουργήσουμε εκ νέου μία κοινωνική τάξη, αλλά να αναπαράγουμε την παλαιά. Για την ακρίβεια αυτή ήταν η πρόθεση και του Κάσλερεϊ και του Μέτερνιχ. Το επιχείρημα του Καποδίστρια ήταν ότι αυτό ήταν αδύνατον, επειδή οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι άλλαξαν αμετάκλητα την Ευρώπη. Η ουσιώδης αλλαγή ήταν πως ό,τι άρχισε ως πόλεμος μοναρχών, τελείωσε ως πόλεμος των λαών. Και η ανοικοδόμηση της Ευρώπης έπρεπε αν επιδιωκόταν να διαρκέσει, να λάβει υπόψη της τόσο τους λαούς όσο και τους πρίγκιπες. Ανάλογη φρασιολογία χρησιμοποιήθηκε και από άλλους, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του Κάσλ Ρέι. Για τους περισσότερους όμως από τους συγχρόνους τους, αυτό ακουγόταν παράδοξο, ακόμα και επαναστατικό. Μόνο ο Καποδίστριας υποστήριζε σταθερά το επιχείρημα αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ω Υπουργό Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μέτερνιχ ανέφερε ότι τον Οκτώβριο του 1814 στη Βιέννη ο Καποδίστριας είπε για τους ομολόγους του «Λυσμόνισαν τα συμφέροντα των εθνών και ασχολούνται μόνο με τα συμφέροντα των πριγκίπων όπως σε παλαιότερους πολέμους». Το 1820 επανήλθε στο ίδιο θέμα λέγοντας πως «Αυτοί που αγωνίστηκαν κατά του Ναπολέοντος εκλήθησαν στα όπλα εν ονόματι της πατρίδας και όχι εν ονόματι του μονάρχη.